Χαιρετίζουμε τη σημερινή σύσκεψη του ΠΑΜΕ και από αυτό το βήμα θέλουμε να στείλουμε μήνυμα συμπαράσταση και αλληλεγγύης στους εργαζόμενους που αγωνίζονται σε όλη την Ελλάδα και να εκφράσουμε τη διεθνιστική μας εκτίμηση για την παλικαρίσια στάση των εργαζομένων της USB Ιταλίας που δεν φόρτωσαν πολεμικό υλικό σε αεροπλάνα. Τα ναυτεργατικά σωματεία της ΠΕΜΕΝ, του Στέφεσον και των Μαγείρων έχουμε πάρει απόφαση για συμμετοχή στην πανελλαδική πανεργατική απεργία στις 6 του Απρίλη και πιέζουμε για απόφαση στην Ομοσπονδία και να πάρουν αποφάσεις και τα υπόλοιπα ναυτεργατικά σωματεία. Τις μηχανές προετοιμασίας της απεργίας δεν τις βάλαμε μπροστά τώρα που πήρε απόφαση η ΕΣΕ. Αδιάκοπη είναι η προσπάθειά μας πάνω στα υπαρκτά πολύ σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι ναυτεργάτες που τους τελευταίους μήνες οξύνονται λόγω της ακρίβειας. Τα σωματεία μας από την πρώτη στιγμή καταδικάσαμε τη ρώσικη εισβολή, χωρίς όμως να βάλουμε τελεία. Γιατί οι πολεμικές συγκρούσεις στο κορμί της Ουκρανίας είναι αποτέλεσμα των ανυπέρβλητων υπερελιστικών ανταγωνισμών ΗΠΑ Ευρωπαϊκής Ένωσης Ρωσίας-Κίνας, με θύματα τους λαούς και στην προκειμένη περίπτωση τους ναυτεργάτες. Επιβεβαιώθηκαν όλες οι ανησυχίες μας που έχουμε εκφράσει και με σχετικά δελτία τύπου και κάναμε παρεμβάσεις σε όλα τα εμπλεκόμενα υπουργεία για τον ασφαλή απεγκλωβισμό και επαναπατρισμό των ναυτεργατών στο λιμάνι της Οδυσσού. Στη Μαύρη Θάλασσα το θαλάσσιο εμπόριο δεν έχει σταματήσει και υπάρχουν πλοία που φορτώνουν από λιμάνια που βρίσκονται στην εμπόλεμη περιοχή και εγκυμονούν τεράστιους κινδύνους, αφού υπάρχουν ατοικές προειδοποιήσεις για παράπλευρες απώλειες, σοβαρός κίνδυνος για ανάρκες που πλέον ανεξέλεγκτες και απευθείας χτυπήματος σε εμπορικά πλοία που ήδη έχουν βομβαρδιστεί. Οι ναυτεργάτες έχουν πληρώσει πολύ ακριβά, ακόμα και με τη ζωή τους, τα ταξίδια σε εμπόλεμες ζώνες και επιβάλλεται να αντιδράσουμε για την προστασία της ζωής των συναδέλφων μας. Για τους εφοπλιστές και τις κυβερνήσεις τους, ο εμπορικός στόλος αποτελεί το τέταρτο όπλο του ΝΑΤΟ για τον ανεφοδιασμό των υπεριαλιστικών επεμβάσεών τους. Γι' αυτό το αίτημα για καμία συμμετοχή εμπορικού πλοίου στα πολεμικά σχέδια του ΝΑΤΟ είναι ζωτική σημασία για τους ναυτεργάτες. Οι εφοπλιστές είναι αδίσταχτοι. Μπροστά στα κέρδη τους δεν διστάζουν να θυσιάζουν τις ζωές μας και αυτό επιβεβαιώθηκε ακόμα μια φορά με το πρόσφατο γεγονός της πυρκαγιάς του Euroferry Olympia. Οι ευθύνες της ναυτιλιακής εταιρείας, του Υπουργείου, των λιμενικών αρχών είναι αδιαμφισβήτητες για την εγκληματική πολιτική που εφαρμόζεται διαχρονικά στα πλοία της Πάτρας Ιταλίας με μειωμένες οργανικές συνθέσεις. Όσο και να προσπαθούν να παρουσιάσουν το άσπρο μαύρο, ετοιμάζοντας το κουστούμι των ευθυνών στον πλοίαρχο και στους οδηγούς των φορτηγών που σκοτώθηκαν από αυτό το έγκλημα. Σε αυτή την περίοδο, που η τιμή των καυσίμων έχει σπάσει ρεκόρ, βρήκαν την ευκαιρία οι εφοπλιστές να εντείνουν την επιθετικότητά τους. Αυξήσει τα εισιτήρια των ακτοπλοϊκών συγκοινωνιών, με τραγικές συνέπειες για τους νησιώτες. Ήδη έχουν ξεκινήσει ναυτιλιακές εταιρείες και δεν εκτελούν προγραμματισμένα δρομολόγια για να μην πληρώνουν καύσιμα. Και ταυτόχρονα ενιαία προετοιμάζουν το έδαφος για χτύπημα συλλογικές συμβάσεις στα πλαίσια των ευρωπαϊκών οδηγιών για ναυτεργάτες από την Ευρωπαϊκή Ένωση, χωρίς κοινωνικές δεσμεύσεις και εθνικούς περιορισμούς, αρκεί να καλύπτονται μισθολογικά από τη χώρα την οποία προέρχονται. Ακολουθώντας το πρόσφατο παράδειγμα της P&O Ferry στη Βρετανία, που σε μια μέρα απέλυσαν 800 εργαζόμενους. Οργανώνουμε τον κλάδο μας ώστε να αντιστέκεται, να αγωνίζεται και να διεκδικεί αιτήματα που θα αναχαιτίζουν τις επιδιώξεις των εφοπλιστών για ναυτεργάτες χωρίς συλλογική σύμβαση και κοινωνική ασφάλιση. Αυτός είναι ο μόνος δρόμος που μπορούμε να τραβήξουμε οργανωμένα να αγωνιστούμε, συμβάλλοντας και εμείς ένα δυναμικό ταξικό εργατικό κίνημα στη χώρα μας, που στις 6 του Απρίλη θα δώσει την απεργιακή του απάντηση. Καλούς αγώνες.